Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Οι ομιλίες που δημοσιεύονται εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί καλύπτουν την περίοδο των τελευταίων χρόνων της ζωής του Γέροντα. Στο κατόφυλλο του θανάτου του, ο Θεός έδωσε σε αυτόν την τόλμη να αποκαλύψει αυτό που ως τότε παρέμενε μυστικό της ψυχής του ενώπιον του Θεού. Εκείνα τα χρόνια ο Γέροντας έγραφε: «Τώρα που φτάνω πια στο τέλος της ζωής μου και βρίσκομαι σε βαθύ γύρας, καταπονούμενος ημέρα και νύχτα από σωματικές ασθένειες, γίνομαι συνεχώς λιγότερο ευπρόσβλητος από τις κρίσεις των ανθρώπων. Γι' αυτό αποφάσισα να εκμυστηρευθώ ακόμη περισσότερο και μάλιστα ενώπιον πολλών, εκείνα που με ζήλο φύλεγα από τα ξένα βλέμματα μέχρι σήμερα». Αυτό δεν αποτελούσε καρπό κάποιας φθηνής αυταρέσκειας ή εμπαθούς τροφής προς τον εαυτό του. Ο Γέροντας γνώριζε τέλεια πόσο γρήγορα η χάρη του Θεού εγκαταλείπει τον άνθρωπο για παρόμοιες κινήσεις της ψυχής. Φλεγόταν από τον πόθο να δει τους αδελφούς του, όπως και όλους τους ανθρώπους, κοινωνούς των ιδίων πνευματικών δωρεών που αξιώθηκε από το Θεό. Πριν από την εκδημία του, έσπευδε να μεταδώσει σε αυτούς τα πάντα μέχρι τέλους. Ως εκ τούτου, ο λόγος του Γέροντα, που πέρασε από το χωνευτήρι της μετανοίας, πληροφορούσε όλους τους παρόντες με φωτιστική θεία ενέργεια δραστικής δυνάμεως που μεταποιούσε τις ανθρώπινες καρδιές. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους μαθητές του, ο Κύριος είπε: «Ήδη ημείς καθαρή εστέδια των λόγων, ον λελάλικα ημίν». Στην παράδοση της Εκκλησίας δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Λόγος των Αγίων μετέδιδε χάρη στους ακροατές, προσφέροντας στις ψυχές τους κατάσταση αγιότητος. Αρκεί να θυμηθούμε ότι μετά την προσευχή των Αποστόλων εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Άλλα παρόμοια παραδείγματα είναι ο διάλογος του Μοτοβίλοφ με τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ, κατά τον οποίο ο Μοτοβίλοφ γεύτηκε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και είδε τον Όσιο μέσα στο άκτιστο φως. Επίσης, η συνάντηση του Οσίου Σιλουανού με τον πατέρα Στρατόνικο, οπότε κατά τη συνομιλία ο πατήρ Στρατόνικος βίωσε εκείνη την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Όσιος Σιλουανός. Παρόμοια χαρισματική επίσκεψη έζησε το 1932 και ο Δαβίδ Μπάλφουρ όταν συνομιλούσε με τον πατέρα Σοφρόνιο στη βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Οι συνομιλίες του Γέροντα με την αδελφότητα ήταν φορείς εκείνης της χαρισματικής καταστάσεως στην οποία ο ίδιος ο Γέροντας παρέμενε μετά από πολυετή μοναχική άσκηση. Οφείλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας μόνο στον αγώνα να μην αμαρτήσουμε ούτε προς το Θεό, ούτε προς τον άνθρωπο, ούτε προς τα πράγματα. Και από τη ζωή αυτή, την απλή αλλά συγκεντρωμένη στην εντολή αυτή, γεννιέται η κατάσταση του ανθρώπου κατά την οποία αυτό συνδέεται ήδη υπαρξιακά με το Θεό. Είναι δύσκολο να βρούμε λόγια για να εκφράσουμε την κατάσταση αυτή που υπερβάλλει κάθε τι το γήινο. «Δεν μπορούμε να την εκφράσουμε με λόγια», έλεγε σε μία από τις ομιλίες του, «αλλά οφείλουμε να τη γευθούμε και αποκτούμε γεύση της καταστάσεως αυτής όταν έρθει και σκηνώσει μέσα μας ο ίδιος ο Θεός που είναι ασύλληπτα μεγάλος και παντοδύναμος και ακατάληπτα ταπεινός». Ως βάση της μονής ο Γέροντας δεν έθεσε συγκεκριμένες εξωτερικές δομές, καθορισμένο τυπικό ή διοικητική οργάνωση, αλλά το λόγο ακριβώς που του εμπιστεύθηκε ο Θεός διαμέσου του Οσίου Σιλουανού. Διότι ο Λόγος Κυρίου είναι αυτό που μένει εις τον αιώνα, ακόμη και όταν ο ουρανός και η γη παρέλθουν. Ο Λόγος που δίδεται από το Θεό είναι το ισχυρότερο όπλο στην οικονομία της σωτηρίας. Η δύναμη του που ενεργεί αιώνια προαναγγέλθηκε από τον προφήτη Ισαΐα. «Το ρήμα μου, ο εάν εξέλθει εκ του στόματός μου, ούμοι αποστραφεί έως αν τελεστεί ως αν ηθέλησα και ευωδώσω τα σωδούς μου και τα εντάλματά μου». Ο Κύριος παρήγγειλε στους μάρτυρες το λόγο του: «Μη προμεριμνάτε, τι λαλήσετε, μη δε μελετάτε, αλλά ο εάν δοθεί ημίν εν εκείνη τη ώρα, τούτο λαλείτε, ουγαριμίσεστε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον». Γι' αυτό και ο Γέροντας ποτέ σχεδόν δεν ετοιμαζόταν. Δεν κρατούσε σημειώσεις, ούτε προσέτρεχε σε βιβλία για την ομιλία. Κάθε φορά συναντούσε τους αδελφούς με φόβο και πίστη, παριστάμενος νοερά με προσευχή ενώπιον του θρόνου του Θεού, ελπίζοντας ότι ο Θεός δεν θα παραβλέψει τις προσευχές του και το Άγιον Πνεύμα διδάξει εν αυτή τη ώρα αδί υπήν.
ερχόταν στη σύναξη υποβασταζόμενος από τους αδελφούς, μισοάρρωστος, μισότυφλος, καταβεβλημένος από τα γυρατιά. Στην εκκλησία τον περίμενε ήδη η αδελφότητα, κάποτε πάλι και ορισμένοι επισκέπτες προσκυνητές, μέσα σε ατμόσφαιρα συνάξεως ιδιαίτερης επισημότητος στο όνομα του Χριστού. Άρχιζε με προσευχή, εξητώντας από το Θεό να του δώσει λόγο σωτήριο για όλους τους παρόντες. Με ευχετικό ύμνο έψαλαν όλοι, επικαλούμενοι τον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρούντα βασιλέα. Έπειτα ο γέροντας απευθυνόταν συνήθως στη Θεομήτωρα με τους εξής λόγους: «Υπεραγία Δέσποινα Θεοτόκε, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων του Πατρός, νυν δώσει μην λόγων ευάρεστον το Κυρίο. Ακολούθως προς τους Αγίους Προστάτες της Μονής, Άγιε Μέγιστε Ιωάννη Πρόδρομε του Κυρίου και Φίλε του Χριστού Θεού, έπειδε εν ελέη εφημάς τους παρητηθημένους ή την ζωήν και την σωτηρίαν ημών και διαφύλαξον ημάς από πάσης πνευματικής συμφοράς ή να κληρονομήσουμεν και ημείς την Βασιλείαν Χριστού του Θεού ημών. Όσοι επάτερ ημών Σιλουανέ, πρόσδεξε ημάς τα τέκνα σου και δισόπισον των Θεών, όπως και ημείς συλλάβομεν την διδαχήν σου ή τη σεστή διδαχή αυτού του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου». Ακολουθούσε μακρά σιγή. Ο γέροντας συγκεντρωνόταν εσωτερικά, ενώνοντας ολόκληρο το είναι του και με ένταση αναζητούσε λόγο δια της προσευχής. Η καρδιά του, εκλεπτισμένη από τον πολυετή θρήνο και τα παθήματα, ήταν ικανή σαν ένα ευαίσθητο ραντάρ να συλλάβει και τις πιο λεπτές κινήσεις του πνεύματος που όπου θέλει πνεί, και εισερχόμενος κατά κάποιο τρόπο στο ρεύμα αυτό της αιωνιότητος, άρχιζε να μιλά, μεταδίδοντας και φανερώνοντας ξαφνικά το αρχοντικό μεγαλείο του λόγου του. Μιλούσε σιγά και αργά μέσα από την καρδιά του. Ταυτόχρονα όμως συμπεριφερόταν πάντοτε με πολύ φυσικότητα και απλότητα. Δεν υπήρχε επάνω του τίποτε το επιτιδευμένο, το αναλυθές, τίποτε που να θυμίζει μάντι που να διατείνεται προφητισμό. Όχι. Ο λόγος του, ως έκρηξη φλογερής προσευχής προς το Θεό, συνάρπαζε και τους παρόντες και ανύψωνε τη συνείδησή του στον κόσμο, όπου οι θείες πραγματικότητες κατοπτεύονται οφθαλμοφανώς. Σε κάποια από τις ομιλίες του ο ίδιος, όταν δεν υπήρχαν επισκέπτες, εκμυστηρεύτηκε στην αδελφότητα. «Προσπαθούσα πάντοτε να σας εξηγήσω πώς γεννιέται ο λόγος του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Η διαδικασία αυτή δεν είναι τόσο απλή, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ σαφής και ξεκάθαρη. Με ποιο τρόπο να ακούμε τη φωνή του Θεού στην καρδιά μας, αντί της δικής μας εμπαθούς φωνής? Παρά το ανέκφραστα μεγάλο αυτό εγχείρημα που προβάλλει μπροστά μας, η ζωή μας εξακολουθεί να παραμένει πολύ απλή κατά την εξωτερική της μορφή. Όταν οι ομιλίες μας γίνονταν επί παρουσία των φιλοξενουμένων, τότε, αν και ο λόγος μου απευθύνεται προς αυτούς που ήρθαν πρόσφατα στη Μονή, παρατήρησα ότι κατά παράδοξο τρόπο η προσευχή για την εξήτηση λόγου συμπεριλαμβάνει και αυτούς. Τι σημαίνει όμως ότι τους συμπεριλαμβάνει? Σημαίνει ότι αλλάζει το περιεχόμενο της ομιλίας. Δηλαδή, όταν είμαστε μόνοι, εκφράζομαι πιο ελεύθερα, χωρίς να προσέχω τη διαφορά αντιδράσεως και πνευματικής καταστάσεως αυτών που παρευρίσκονται εδώ. Παρόλα αυτά, βέβαια, και στην περίπτωση αυτή, δεν είμαστε εντελώς ελεύθεροι και δεν κατορθώνουμε την ενότητα του λόγου, εφόσον η ομιλία μας δεν μπορεί να κινείται στο ίδιο επίπεδο για όλους, διότι ο καθένας μας βρίσκεται σε διαφορετικό πνευματικό επίπεδο. Πολύ διψούσε ο γέροντας να δει τα πνευματικά του παιδιά να κατέχουν παν το πλήρωμα της θεότητος. Γι' αυτό τον απασχολούσε πάντοτε πώς να μεταδώσει την εσωτερική αυτή πείρα στις επερχόμενες γενναίες. Είναι άραγε δυνατό να καλλιεργήσει κάποιος σε άλλους το χάρισμα του λόγου? Τον γέμιζαν με ιδιαίτερη ελπίδα τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, όπου γίνεται αναφορά σε σχολές προφητών. Έλεγε στην αδελφότητα: «Είναι απαραίτητο σε όλους μας να αναπτυχθούμε σε τέτοιο σημείο που να ακούμε απλανώς τη φωνή του Κυρίου. Ο αγώνας αυτός απαιτεί ακατάπαυστα ημέρα και νύχτα εσωτερική προσοχή. Και έτσι η ζωή μας, απλή κατά την εξωτερική της μορφή, θα είναι μια συνεχής κοινωνία με το Θεό». Πίστευε ότι οι πύλες και προς τα πιο υψηλά ακόμη μέτρα της τελειότητος δεν είναι κλειστές για κανέναν. Από τη βαθιά μετάνοια που το πυρ της κατακαίει κάθε τι το ακάθαρτο στον άνθρωπο, από τη σταθερή διαμονή του νου στο Θεό, ο Κύριος κατά το έλεος του μπορεί να έλθει και να τελέσει τα πάντα ο ίδιος. Ο λόγος του γέροντα είχε ιδιαίτερη γεύση. Όπως και κάθε πνευματικός λόγος που γεννιέται εν το Θεό, χαρακτηρίζονταν από την ίδια ποιότητα.
Ο άνθρωπος με διέστηση διέκρινε σε αυτόν την αλήθεια. Είναι αδύνατο να τον παρακάμψεις αντικαθιστώντας την αλήθεια με εξωτερική πολυμάθεια ή με προσωπείο ευλαβίας. Ο άνθρωπος ακούει τη φωνή της αιωνιότητος με την καρδιά του και όχι με λογικές αποδείξεις. Την ακούει με την εσωτερική μαρτυρία που δεν υποβάλλεται σε καμιά ανάλυση. Έχοντας περάσει νοερή άσκηση παρατεταμένη, οδυνηρή και κοπιώδη, παρέμενε πλέον ο γέροντας με τη σκέψη του ακλινός εν το Θεό και κατόπτευε αοράτος το μεγαλείο και τη σοφία του, παραδιδόμενος το ρεύμα του αιωνίου θελήματός του. Η μνήμη του Θεού φώτιζε κάθε ενέργεια και λόγο του. Και ήταν πλέον αδύνατον για τον γέροντα να μην αγαπά το Θεό εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύως. Η αρχαία αθωνική παράδοση παραγγέλει στους νέους μοναχούς να ζουν με την πεποίθηση ότι όλοι οι πνευματικοί πατέρες είναι Άγιοι, αλλά ο δικός τους είναι Αγιότερος. Ήταν εύκολο να τηρήσουν τον κανόνα αυτό εκείνοι που έζησαν με τον γέροντα Σοφρόνιο. Ωστόσο, η απλότητα και η προσήνειά του απέκρυπταν από το νοερό βλέμμα των συγχρόνων τις αληθινές διαστάσεις του, η κατανόηση των οποίων έρχεται βαθμιδών μόνο τώρα που δεν είναι πια μαζί μας. Στο προσωπικό του ανάτυπο, του τελευταίου βιβλίου του «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί», βρήκαμε μετά το θάνατό του επιμελώς τοποθετημένο από τον ίδιο κάποιο σημείωμα, απευθυνόμενο σε όλους εκείνους που τόσο αγάπησε η ψυχή του. «Μου είναι δύσκολο να σας αφήσω, αλλά τρέφω την ελπίδα ότι μέσω αυτού του βιβλίου, όπως και με τα άλλα βιβλία μου, θα μπορέσετε να δείτε τη βαθιά καρδιά μου και τη σκέψη μου που προσπάθησα να εκφράσω με το λόγο μου που γέννησαν η προσευχή και τα δάκρυα. Κάθε φορά που επιθυμείτε, μπορείτε, διαβάζοντας, να είστε μαζί μου στο επίπεδο του πνεύματος, προπαντός αν αυτό το είδος κοινωνία συνοδεύεται με την αντίστοιχη προσευχή». Η ενότητα του μοναστηριού έγκυται στην υπακοή προς τον ηγούμενο και στον συμφιλιωτικό ρόλο του πνευματικού. Σκοπός του μοναχισμού. Πώς δημιουργούνται τα μοναστήρια. Ο ηγούμενος είναι ο άξονας του μοναστηριού. Ο συμφιλιωτικός ρόλος του πνευματικού. Η υπακοή αφορά το πρόσωπο, ισότητα και ιεραρχία. Η αρχή του προσώπου και το τυπικό. Δεν ήρθα σήμερα να σας μιλήσω σαν δάσκαλος. Ήθελα απλά να μοιραστώ με εσάς, τους αδερφούς και τις αδερφές μου, εκείνο που μου δόθηκε από την αγαθή πρόνοια του Θεού και Δημιουργού μας. Θα έπρεπε, κατά τη διάρκεια της μακράς ζωής μου μαζί σας, να σας μιλώ με φυσικό τρόπο πιο συχνά για πιο βαθιά πράγματα. Δεν μπόρεσα όμως μέχρι τώρα να οργανώσω τη ζωή μου καλύτερα. Δεν κατόρθωσα να έχω τη σχόλη να σας μιλώ για τα πιο σημαντικά πράγματα, τα μόνα ουσιώδη για τη ζωή μας. Αλλά τώρα που αισθάνομαι καταβεβλημένος από τα γερατιά της ασθένειας και βλέπω το θάνατο να στέκεται συνεχώς δίπλα μου έτοιμος να με πάρει, να με χωρίσει από σας σωματικά, σκέφτηκα να σας μιλήσω για μερικά πράγματα που είχα εξ αρχής στην καρδιά μου. Δεν νομίζω πως το περιεχόμενο των συνομιλιών μας μπορεί να προσθέσει κάτι νέο, κυρίως σε μερικούς από εσάς που είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία και ζουν μαζί μου εδώ και πολλά χρόνια. Ας δούμε όμως καταρχάς ποιος είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός είναι η σωτηρία. Αν χάσουμε το σκοπό αυτό από τα μάτια μας, όλα θα γίνουν κενά και δεν θα βρούμε αυτό που αναζητούμε. Τελευταία παρατήρησα πως μερικοί έχουν μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι ένα μοναστήρι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Όταν λέμε μοναστήρι, αναφερόμαστε πάνω απ' όλα στους ανθρώπους και όχι στα κτίρια. Τα μοναστήρια δημιουργούνται όταν κάποιος αγωνίζεται να ζήσει όσο το δυνατόν με όλο του το είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και γύρω από το πρόσωπο αυτό αρχίζουν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται και άλλοι. Με αυτόν τον τρόπο ιδρύθηκαν τα περισσότερα μοναστήρια, τουλάχιστον τα καλύτερα, γύρω από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη ή τον Άγιο Σέργιο στη Ρωσία. Στην Αίγυπτο γύρω από τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Παχώμιο και άλλους. Στην Παλαιστίνη γύρω από τον Άγιο Σάβα κλπ. Θα μπορούσα να πω παρεπιπτόντως ότι τα μοναστήρια που ιδρύθηκαν από τέτοιους ανθρώπους ήταν πάντοτε τα καλύτερα, όπως μαρτυρεί η ιστορία, γιατί οι μοναχοί απολάμβαναν την πνευματική ελευθερία.
Τα μοναστήρια που τα υποστήριζαν με τη φροντίδα τους, πρίγκιπες και πλούσιοι άνθρωποι, φαινόμενο συχνό στη Ρωσία, έφεραν τη σφραγίδα του Ευεργέτου, ήταν όμως μοναστήρια δεύτερης κατηγορίας, αν μπορούμε να πούμε έτσι, από πνευματικής απόψεως, αν και συχνά ήταν πολύ καλά οργανωμένα από τους κατατόπους ιεράρχες. Τα μοναστήρια αυτά είχαν πάντοτε παραδόξως λιγότερο βάθος και ήταν λιγότερο παραγωγικά στο πνευματικό επίπεδο. Αυτό δεν το ισχυρίζομαι απόλυτα, αλλά έτσι τυχαίνει να συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις που γνωρίζω. Το πρόσωπο γύρω από το οποίο συγκεντρωθήκαμε εμείς εδώ είναι ο πατέρας μας Ιλουανός. Η διδασκαλία του και το παράδειγμα της ζωής του θα πρέπει να αποτελούν για μας οδηγό, λίγο ή πολύ σταθερό. Και θα διαπιστώσετε πως η επιθυμία του πατρός μας Ιλουανού συμβαδίζει με εκείνη του ίδιου του Χριστού που είπε στους μαθητές του «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Έχοντας αυτό ως βάση, ο γέροντας νομοθετούσε τη ζωή. Η ίδρυση ενός μοναστηριού δεν είναι εύκολο έργο. Θα σας μιλήσω για τη δική μου περίπτωση. Ξεκίνησα την ίδρυση της Μονής υπακούοντας το θέλημά του, όμως τίποτε δεν βρήκα έτοιμο. Έπρεπε συνεχώς να προσεύχομαι ο ίδιος ο Θεός να οικοδομήσει κάτι. Εσείς όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς, ήρθατε και σας δέχθηκα εξαιτίας του βιβλίου που αναφέρεται στο Γέροντα. Γι' αυτό λέω ότι ο Γέροντας Ιλουανός είναι ο ιδρυτής της Μονής μας. Μη χάνετε λοιπόν αυτό που ο ίδιος λέει και διδάσκει στα γραπτά του. Προσπαθήστε να βρίσκετε 3-5 λεπτά την ημέρα για να διαβάζετε μερικές γραμμές από τα κείμενά του, καθώς επίσης και από εκείνα που εγώ ο ίδιος έγραψα. Έτσι δεν θα μου είναι τόσο τρομερό να σκέφτομαι ότι κατά τη διάρκεια 30 ετών που είμαστε εδώ, δεν μπόρεσα αληθινά να σας πω κάτι για τη ζωή μας. Η κατασάρκα συγγένεια δεν θα έπρεπε να είναι πιο δυνατή, πιο βαθιά από τη συγγένεια που δημιουργεί το ποτήριο του Κυρίου. Αυτό θα έπρεπε να μας ενώνει απείρως περισσότερο, ώστε όλο το μοναστήρι μας, όλη η οικογένειά μας να γίνει σαν ένας άνθρωπος που έχει την ίδια ζωή, την ίδια θέληση. Στην περίπτωση αυτή η αδελφική συνεργασία θα είναι σωτήρια για όλους μας. Μου φαίνεται πως το γεγονός ότι όλοι εμείς που ζούμε εδώ προερχόμαστε από 10 και περισσότερες εθνικότητες είναι μια καλή άσκηση για μας. Έχουμε τη δυνατότητα να υπερβούμε πολλούς περιορισμούς που πολύ συχνά οδηγούν σε τραγικές συγκρούσεις μεταξύ των λαών, των εθνών, των τάξεων κλπ. Αυτή η ενότητα του πνεύματος γίνεται περισσότερο περίπλοκη όταν ο αριθμός των προσώπων ξεπεράσει τα 10. Τότε αρχίζει η οργάνωση της ζωής. Δηλαδή επιλέγει η ομάδα αυτή έναν πνευματικό πατέρα και συγκεντρώνονται όλοι γύρω από αυτόν. Ο πνευματικός αυτός πατέρας ονομάζεται ηγούμενος και είναι αυτός που πρέπει να έχει την αίσθηση του πνευματικού αγώνα, που είναι μεγαλειώδης κατά τη φύση του, με έναν πληρέστερο τρόπο από τα άλλα μέλη. Για τους αρχάριους, για αυτούς που εισάγονται στην Άγια αυτή πνευματική πάλι για τη σωτηρία, είναι προτιμότερο να έχουν τη δυνατότητα στην αρχή να περιφρουρούνται κάπως από τη συμπαράσταση του ηγουμένου, ο οποίος εξασφαλίζει τη δυνατότητα της υλικής και πνευματικής ζωής. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να μεριμνούν για πολλά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό η μετάνοια και η προσευχή δεν διασπώνται ποτέ από την παρουσία των διαφόρων παθών και φροντίδων του κόσμου τούτου. Δεν θα πω πως όλοι το έχετε ξεπεράσει αυτό. Ούτε όμως θα πω πως όλοι είναι ανάγκη να γνωρίζετε όπως ο ηγούμενος με κάθε λεπτομέρεια όσα συμβαίνουν. Στο σημείο που τώρα βρισκόμαστε, οι περιστάσεις της ζωής μας απαιτούν, μετά την εκδημία μου από το σώμα, να γνωρίζετε το χαρακτήρα της μοναχικής αυτής ενότητος και τον τρόπο με τον οποίο η αδελφότητα αυτή μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες του κόσμου. Ο ηγούμενος είναι κατά κάποια έννοια το κέντρο της ζωής μας, ο πνευματικός πατέρας όλων μας. Υπάρχει όμως μια άλλη πλευρά της ζωής, εκείνη της υλικής υπάρξεως στις συνθήκες του κόσμου που μας περιβάλλει, που είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και σκληρή. Έτσι, ο ηγούμενος πρέπει να είναι ικανός για δύο πράγματα. Να εμπνέει όλα τα μέλη της πνευματικής αδελφότητος και να οργανώνει την καθημερινή ζωή. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων όπως του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι, του Μεγάλου Παχωμίου και των άλλων πατέρων, θα βρείτε πολλά στοιχεία γύρω από τα οποία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Αν τα μελετήσετε θα καταλάβετε. Μετά το θάνατο του Αγίου Παχωμίου, για παράδειγμα, υπήρχαν ας πούμε 500 μοναχοί που θα μπορούσαν να εκλεγούν ηγούμενοι του μεγάλου αυτού μοναστηριού,
που αριθμούσε μερικές χιλιάδες μοναχούς. Χρειαζόταν όμως να εκλεγεί μόνο ένας. Υπάρχουν αντιθέτως περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη ενός ηγουμένου και δεν βρίσκεται ούτε ένας που να ανταποκρίνεται στο ρόλο αυτό. Πρέπει παρόλα αυτά να βρεθεί κάποιος από τους ενυπάρχοντες να επομισθεί το μεγάλο βάρος της ευθύνης αυτής, έστω και αν ενδεχομένως δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες. Στο Άγιον Όρος εκλεγόταν ως ηγούμενος κάποιος που ήταν περισσότερο ικανός για την εξωτερική ζωή και άλλοι πατέρες διακονούσαν ως πνευματικοί. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίδης, άνθρωπος εξαιρετικά χαρισματικός, γράφει στη Διαθήκη του ότι ο ηγούμενος πρέπει να είναι το πνευματικό κέντρο και όλες οι άλλες εργασίες να ανατίθενται σε μερικούς πατέρες του κύκλου του. Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι είχε γύρω του μερικά πρόσωπα που του ήταν πνευματικά πλησιέστερα και είχε κατανείμει την αδελφότητα στους πνευματικούς αυτούς πατέρες. Σας είπα κατά κάποιον γενικό τρόπο τη γνώμη μου ότι ο ηγούμενος είναι εκείνος που έχει μια γενική θεωρία των πραγμάτων. Ενδέχεται όμως για άλλες υποθέσεις να υπάρχουν ανάμεσα στους αδελφούς κάποιοι που να είναι ικανότεροι από αυτόν, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει μια εξαιρετικά λεπτή κατάσταση. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ο ηγούμενος θα υποτάσσεται σε αυτούς. Στο βίο του Πατριάρχη Βαρνάβα της Ιουγκοσλαβίας έχουμε το εξής παράδειγμα. Εμπιστευόταν τα διάφορα λειτουργήματα σε άλλα πρόσωπα, αλλά εκείνος έπαιρνε την τελική απόφαση. Σε αυτόν ανήκε η επιλογή για την κατευθυντήρια γραμμή είτε στον τομέα του κανονικού δικαίου, είτε στον λειτουργικό ή στην πρακτική ζωή. Έτσι ανέθετε σε διάφορους από τους υφισταμένους του το έργο της προετοιμασίας των αναγκαίων στοιχείων σχετικά με εκείνο το οποίο είχε να διεκπεραιώσει, έβλεπε καλύτερα τις λεπτομέρειες, το μελετούσε και έπαιρνε την απόφαση. Αυτό είναι αναγκαίο για να διαφυλαχθεί η ενότητα της ζωής. Όλα τα πράγματα είναι σχετικά και η οργάνωση δεν έχει απόλυτο χαρακτήρα. Εξαιτίας αυτής της σχετικότητος μπορεί πάντοτε κάποιος να λέει ναι ή όχι. Στο μοναχισμό όμως πρέπει να λέμε ναι για να διαφυλαχθεί η γραμμή που επέλεξε ο ηγούμενος. Ενδέχεται αυτός να γνωρίζει λιγότερα από τους άλλους για κάποιο θέμα. Ωστόσο σε αυτόν επαφίεται να πάρει την απόφαση. Ο υποτακτικός συμβάλλει, συνεργαζόμενος με τον ηγούμενο, στο να μην διασπαστεί η ενότητα της ζωής για να διαφυλάσσεται πάντοτε ο συντονισμός των προσπαθειών που καταβάλουν όλοι. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο στη ζωή ενός μοναστηριού. Ο καθένας μας μπορεί να έχει ίσως τη γνώμη ότι ο ηγούμενος δεν επέλεξε την καλύτερη γραμμή και να αρχίσει να αντιδρά, να μην υπακούει, να μην συμφωνεί μαζί του κτλ. Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο αδελφός έχει δίκαιο, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Στα σχετικά πράγματα της ζωής αυτής μπορούμε να υποστούμε κάποια ζημιά. Αυτή όμως δεν είναι τόσο σοβαρή, όσο σοβαρή είναι εκείνη που προκαλεί η πάλη των θελήσεων όταν εμφανίζεται στο εσωτερικό μιας μονής. Η ενότητα αυτών των θελήσεων και της κατευθυντήριας γραμμής είναι απαραίτητη. Διαβάζουμε στον Άγιο Σιλουανό ότι αν ο ηγούμενος, ο γέροντας, έχει κάποια ελαττώματα, πρέπει να προσευχόμαστε γι' αυτόν. Χρειάζεται ο Θεός να είναι μαζί του και να τον διαφυλάτει με τη χάρη του. Έτσι πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις. Να πάρουμε δηλαδή μια γραμμή που να οδηγεί στη σωτηρία με την προσευχή και η ζωή του μοναστηριού θα διαφυλάξει την επιθυμητή ενότητά της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη ζωή ενός μοναστηριού οι εσωτερικές προστριβές είναι εξαιρετικά σοβαρές, διότι εξαιτίας τους το παν καταστρέφεται. Δεν θέλω να σας σκανδαλίσω λέγοντάς σας ότι στην εποχή μου, ακόμη και στο Άγιον Όρος, υπήρξαν περιπτώσεις απίστευτα φοβερές. Ευτυχώς τώρα το Άγιον Όρος ξεπέρασε μια αρκετά μακρά περίοδο, κατά την οποία οι προσεγγίσεις των μοναχών καθορίζονταν από τη γεωγραφική τους προέλευση. Για παράδειγμα, σε κάποιο μοναστήριο που βρίσκονταν Έλληνες από την Πελοπόννησο, αν ο ηγούμενος καταγόταν από το κέντρο της Πελοποννήσου, οι πιο στενοί συνεργάτες του προέρχονταν επίσης από το κέντρο και όχι από την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Και αυτό γινόταν ανεξάρτητα από τα προσόντα τους.
σε κάποιο άλλο μοναστήρι πάλι, συνέβη να ζουν μοναχοί από την ίδια πόλη που βρίσκονταν στα παράλια της Μικράς Ασίας. Η πόλη αυτή ήταν κτισμένη παραθαλάσσια, αλλά συνεχιζόταν και σε κάποια ορεινή περιοχή. Και οι πατέρες του μοναστηριού αυτού ήταν χωρισμένοι μεταξύ τους σε δύο παρατάξεις. Και αυτό κατέστρεφε συνεχώς όλη τη ζωή. Δεν έχω παρατηρήσει σε εσάς ίχνη τέτοιων αντιπαραθέσεων εδώ, αλλά θα σας πω. Να είστε συνετοί, για να μην εισχωρήσει αυτό το στοιχείο στη μοναχική μας ζωή, διότι θα χάσουμε όλους τους σκόπους μας για τη σωτηρία. Αυτό θα ήταν αντίθετο προς το πνεύμα του Χριστού που είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είναι πάντες όσοι εν, όσο ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον ενεστή». Μη λησμονείτε την αρχή αυτή. Φυλάξτε με ζήλο την ενότητα αυτή και τότε θα έχετε τη χάρη της αιώνιας ζωής. Αν το χάσετε αυτό, η σωτηρία σας θα είναι πράγματι πολύ πολύ αμφίβολη. Αυτή είναι η προσευχή μου για όλους σας κάθε μέρα, παρά τη μηδαμινότητά μου. Φυλάξτε αυτό που σας λέω. Ρώτηση. Γιατί στο Άγιον Όρος είχαν πνευματικούς που προέρχονταν από την έρημο? Απάντηση. Είμαι σίγουρος ότι αυτό γινόταν εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Ακόμη και μέσα σε ένα μοναστήρι, η αδυναμία αυτή εκδηλώνεται γιατί ορισμένοι αναζητούν μια προνομιούχο θέση. Τότε λοιπόν, αν ο πνευματικός δεν συμφωνεί με τον ηγούμενο, μπορεί να ασκήσει κριτική σε αυτόν. Όταν ο πνευματικός φέρει μέσα του την αρχή αυτή για την οποία μόλις σας μίλησα, η ατέλεια του ηγουμένου μπορεί να διορθωθεί με την προσευχή και να μην γίνει καταστρεπτική. Αν όμως υπάλληλοι εισχωρήσει στο εσωτερικό της ζωής, για παράδειγμα, με την αναζήτηση εκ μέρους των μοναχών εργασιών, διακονημάτων, οικοδομικών εργασιών ή κάτι παρόμοιο, πρέπει ο πνευματικός να παίξει το ρόλο του μόνο προς μια κατεύθυνση. Ό,τι και να συμβαίνει, να προσπαθεί να στρέψει το πρόσωπο αυτών που τον συμβουλεύονται προς το Θεό. Αυτή είναι η αποστολή του. Στο Άγιον Όρος, στα ελληνικά μοναστήρια στην εποχή μου, αποφασίστηκε λοιπόν να έχουν ως πνευματικό ένα πρόσωπο που να μην έχει καμιά διοικητική θέση. Ο ίδιος έμαθα το έργο του πνευματικού από τη συνήθεια να εξομολογούμε σε πνευματικούς πατέρες και από τις απαντήσεις που λάμβανα. Αυτό φάνηκε κυρίως όταν γνώρισα τον γέροντα Σιλουανό, ο οποίος δεν δημιουργούσε ποτέ προστριβές για δευτερεύοντα πράγματα, αλλά ήταν ολοκληρωτικά στραμμένος προς τον αιώνιο. Γνωρίζοντας τη διάθεση αυτή, ενεργούσα και εγώ με τον ίδιο τρόπο όταν ήμουν πνευματικός. Οποιαδήποτε και να ήταν η διένεξη των αδελφών με τον ηγούμενο, προσπαθούσα να αλλάξω τη γραμμή αυτής της διενέξεως και να στρέψω τα πνεύματα προς το Θεό. Για το λόγο αυτό ακριβώς μου φαίνεται, συγχωρήστε με που αναφέρομαι στον εαυτό μου, πως ακόμη και αν για παράδειγμα ο ηγούμενος βρισκόταν στον ίδιο χώρο πίσω από ένα παραπέτασμα και άκουγε αυτά που έλεγα, όταν κάποιος παραπονιόταν για εκείνον, δεν θα διέκρινε τίποτε το ανάρμοστο στα λόγια μου. Αν όμως ο ηγούμενος ήταν δυσαρεστημένος, όπως συνέβη κάποτε σε ένα μοναστήρι, όπου οι αρχαιότεροι μοναχοί εξέφραζαν παράπονα εξαιτίας μερικών αδιακρισιών των αρχαρίων, τους έλεγα «Μην περιμένετε να έχετε ήδη τελείους ανθρώπους όταν έρχονται από τον κόσμο. Ήρθαν, καλλιεργήστε τους εσείς». Η ζωή έχει δύο πλευρές, αυτήν του προϊσταμένου και των υφισταμένων. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος υπήρχαν επίσης συγκρούσεις. Ήμουν πνευματικός σε 4 μοναστήρια και συγχρόνως εξομολογούσα πολλούς άλλους μοναχούς και ερημίτες, χωρίς να συγχαίω τις πλευρές αυτές. Έπρεπε να έρχομαι σε επαφή με πρόσωπα όπως ο αρχιμανδρίτης Κύρικος, που βρισκόταν σε διάσταση με τον ηγούμενο, αλλά ήταν πάντοτε πολύ σωστός. Ήταν ο πνευματικός μου. Κυρίως όμως, επαναλαμβάνω, αυτό το έμαθα από τον γέροντα Σιλουανό. Ο πνευματικός όφιλε ωστόσο να εκλέγεται μέσα από τη Μονή. Η λύση να έχουν κάποιον ερημίτη για πνευματικό δεν είναι ιδανική. Αυτό υπογραμμίζει την ανεπάρκεια της ζωής. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν ήταν η τέλεια λύση, αλλά ήταν μια κάποια λύση στο πρόβλημα πώς να μειωθούν οι εσωτερικές προστριβές. Τα μοναστήρια δημιουργούνται, όπως είπαμε, όταν μερικοί άνθρωποι συγκεντρώνονται γύρω από έναν ασκητή. Μετά το θάνατό του,
φύλαγαν τη διαθήκη του κτήτορος, αλλά ωστόσο σιγά σιγά ο πατρικός αυτός χαρακτήρας απέβαινε όλο και λιγότερο αισθητός και το μοναστήρι έπαιρνε τον τύπο ενός ιδρύματος δομημένου με κανόνες. Για μένα η παρουσία των κανόνων είναι εμπόδιο για την πνευματική ζωή. Από ποια άποψη είναι εμπόδιο? Στην αρχή της οργανώσεως της κοινής ζωής, για όλους εκείνους που αρχίζουν τη ζωή τους στο μοναστήρι, το τυπικό κατέχει σημαντική θέση. Μη έχοντας ακόμη βαθιά πνευματική εμπειρία, ακολουθούν τις υποδείξεις του τυπικού. Ο πνευματικός ή ο υπεύθυνος των δοκίμων τους διδάσκει το τυπικό και μετά από ένα ή δύο χρόνια γίνονται ικανοί να μην το παραβαίνουν εξωτερικά. Αυτό όμως αργότερα, για ορισμένους, αποδεικνύεται φοβερός περιορισμός του είναι του ανθρωπίνου προσώπου. Ο σκοπός μας, να διαμορφωθούμε ως πρόσωπα, συναντά εκεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, διότι βέβαια δεν μπορούμε να αλλάζουμε το τυπικό κάθε 10 χρόνια. Σας λέω ότι από εσάς εξαρτάται να φυλάξετε εκείνο που εφάρμοσα από την αρχή. Δεν έχουμε καθορισμένο τυπικό, αλλά πιστεύουμε ότι ο καθένας για να αναπτυχθεί πρέπει να έχει σωστή στάση και προσέγγιση. Διαβάζοντας κάποτε το τυπικό ενός μοναστηριού, σταμάτησα σε μια παράγραφο που έλεγε ότι η υπακοή ασκείται προς το λειτουργήμα και όχι προς το πρόσωπο. Το μοναστήρι με τον τρόπο αυτό γίνεται μια ανθρώπινη οργάνωση, όπου υπάρχει ένας νόμος, όπως συμβαίνει στα κράτη, στο στρατό κλπ. Η υπακοή οφείλει να έχει και προσωπικό χαρακτήρα. Βεβαίως, πρέπει να υπολογίζουμε και το λειτουργήμα. Όπως σας το είπα στην αρχή, ο ηγούμενος μπορεί να έχει κάποτε μερικές ατέλειες, αλλά πρέπει να υπακούμε στο πρόσωπό του. Διαφορετικά, όλες οι προοπτικές, δηλαδή όλη η δομή, παίρνουν ένα χαρακτήρα που δεν είναι αληθινά σωστός από την άποψη της χριστιανικής ασκητικής ζωής. Είμαι υπεύθυνος για τον κάθε λόγο που σας λέω. Ο τύπος που σας πρότεινα είναι ο πιο δύσκολος, αλλά είναι και ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Πρέπει να καταλάβετε ότι παίρνουμε ρίσκο ζώντας με τον τρόπο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία των ανθρωπίνων παθών. Μείνετε στον τύπο αυτό χωρίς καθορισμένο τυπικό. Αυτό όμως απαιτεί να είμαστε πάνω από τους κανόνες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Για τους δικαίους δεν υπάρχει νόμος. Αυτοί υπερβαίνουν τον νόμο. Συγχωρήστε με που σας ζητώ να υπερβείτε τους νόμους. Μελετήστε καλά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λένε ότι οι νόμοι δόθηκαν μετά τις παραβάσεις, μετά τα εγκλήματα. Μπορούμε φυσικά να έχουμε κάποτε μικρά προβλήματα, αλλά αυτό είναι τελειότερο. Ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι όλοι μας δεχόμαστε τους ανθρώπους και τους συμβουλεύουμε. Αν δώσει κάποιος μια συμβουλή και ένας άλλος, ας πούμε μια αδελφή από την αδελφότητα, δώσει μια άλλη συμβουλή στο ίδιο αυτό πρόσωπο, τι πρέπει να κάνει τότε ο πρώτος? Απάντηση. Κατά κανόνα λέμε όλοι τα ίδια πράγματα. Αν όμως ακούσουμε ότι κάποιος έδωσε μια συμβουλή σε εκείνους που έρχονται σε μας, να μην υπονομεύουμε το κύρος του πρώτου προσώπου που μίλησε λέγοντας, έχει άδικο, σφάλι. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να διαφυλάξουμε το κύρος του άλλου αδελφού και να μην παρανομήσουμε στο επίπεδο αυτό, να μην μειώνουμε το κύρος του προπαντός το κύρος του ηγουμένου και των πνευματικών πατέρων. Πρέπει να βρούμε λόγους που υποστηρίζουν τον ηγούμενο. Να ένα παράδειγμα. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος υπήρχε η συνήθεια να εκλέγεται ένας βοηθός του ηγουμένου, αντικαταστάτης του. Αυτός ο αντικαταστάτης συνεργαζόταν μαζί του και σε περίπτωση θανάτου του ηγουμένου, αυτομάτως, εκείνος γινόταν ηγούμενος και εξέλεγαν έναν άλλον αναπληρωτή. Αυτό είναι μια συνήθεια, θα έλεγα, πολύ συνετή. Όντας διάκονος, μια μέρα είπα στον αντικαταστάτη του ηγουμένου: «Μου επιτρέπετε να μην διαβάζω όλους τους κανόνες κάθε μέρα όταν προετοιμάζομαι για τη λειτουργία, αλλά να τους αντικαταστήσω με ένα άλλο είδος προσευχής, αφιερώνοντας για αυτήν όχι λιγότερο χρόνο από ότι για την ανάγνωση των κανόνων?» Ο αντικαταστάτης του ηγουμένου μου απάντησε: «Οφείλετε να διαβάζετε όλα όσα διατάσσει η Εκκλησία, το τυπικό, και έπειτα είστε ελεύθερος να προσεύχεστε όπως θέλετε». Όταν συνάντησα τον γέροντα και του το ανέφερα, μου είπε: «Καταλαβαίνετε,
ενεργεί σύμφωνα με τους πατέρες. Και για να σας κρατήσει σε κάποια πειθαρχία δεν μπορούσε να σας μιλήσει διαφορετικά. Η ανησυχία μου έφυγε. Βεβαίως όμως συνέχισε, δεν σας εμποδίζει κανένας να προσεύχεστε έτσι όπως προτείνετε και αυτό θα είναι ουσιαστικά η προσευχή σας. Το να διαβάζετε όμως τα ίδια κείμενα με τους άλλους είναι η υποχρέωσή σας. Με τα λόγια αυτά διόρθωσε και τα δύο πράγματα. Μίλησε με τρόπο που να μην μειώσει το κύρος του αντικαταστάτη. Δεν μπορούσε να σας μιλήσει διαφορετικά. Έτσι οφείλουμε να ενεργούμε. Κατανοούσε το λειτουργήμα του ηγουμένου, αλλά καταλάβαινε επίσης την αξία των διαφορετικών μορφών προσευχής. Τώρα διανοητικά και ψυχολογικά είμαι τελείως εξαντλημένος. Πορεύομαι προς μια πλήρη αποσύνθεση. Αν θέλετε όμως, είμαι πράγματι διατεθειμένος να έρχομαι να σας μιλώ, γιατί, επιτρέψτε μου να πω, δεν υπάρχει κανένας που να αγαπώ περισσότερο από όλους εσάς. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω απέναντι στο Θεό, σε εσάς, στον κόσμο και στην Εκκλησία, αλλά είμαι έτοιμος να σας βοηθήσω. Επαναλαμβάνω. Έγραψα και εγώ κάποια πράγματα, αλλά προπαντός να διαβάζετε τους λόγους του Γέροντα. Μερικές σειρές μόνο, 3 γραμμές, 5 γραμμές, και να εμβαθύνετε στα λόγια αυτά. Γιατί? Διότι η μέθοδος του Γέροντα είναι αντίθετη με εκείνη της επιστήμης. Η επιστήμη είναι επαγωγή, ακολουθεί την αρχή του συμπεράσματος. Η ζωή του πνεύματος είναι πόρισμα, ακολουθεί την αρχή της απαγωγής. Δεχόμαστε την αποκάλυψη του Θεού και ενεργούμε σύμφωνα με την αποκάλυψη αυτή. Δεν άρεσε στο Γέροντα να καταγίνεται με λεπτομέρειες, γιατί δεν υπάρχει τέλος σε αυτό. Στην επιστήμη παρατηρεί κάποιος τα φαινόμενα και στη συνέχεια διατυπώνει τους νόμους. Στα αρχεία μου υπάρχουν πολλές σημειώσεις. Είναι μερικές ιδέες που διατυπώθηκαν βιαστικά, γιατί δεν είχα ποτέ το χρόνο να γράψω βιβλία. Τα βιβλία μου γράφτηκαν όπως όταν κάποιος παίζει με τα χαρτιά. Μαζεύω μερικές γραμμένες σημειώσεις, τις βάζω σε κάποια τάξη και αυτό γίνεται βιβλίο. Ποτέ δεν μπόρεσα να γράψω με τρόπο συστηματικό όπως εργάζεται ένας συγγραφέας. Εμπιστεύθηκα στους αδελφούς μου, σε εσάς όλους, να διαλέξετε τα κείμενα που θα μπορούσαν να δημοσιευθούν μετά το θάνατό μου. Τα κύρια σημεία της πνευματικής ζωής θα τα μάθετε από τον Γέροντα Σιλουανό και θα οικοδομήσετε τη σωτηρία σας, τη ζωή σας, σύμφωνα με τη διδαχή του. Διότι αυτός αποτελεί ένα εξαιρετικό φαινόμενο για την εποχή μας. Στη συνείδηση των συγχρόνων μας, η εντολή του Θεού τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δηλαδή την παράδοση, έχει καταστραφεί. Τώρα απορρίπτουν τους πατέρες και τις μητέρες. Οι γονείς πέρασαν τη ζωή τους με θλίψεις, με παθήματα και λένε στα παιδιά τους ό,τι καλύτερο συγκράτησαν από την εμπειρία τους. Αν διακόψουμε την παράδοση αυτή, όλα θα χαθούν. Να είστε ευγνώμονες στη Θεία Πρόνοια, όπως είμαι και εγώ ο ίδιος, που ο Θεός με οδήγησε στα πόδια ενός τέτοιου Αγίου ανθρώπου, όπως ο Σιλουανός. Συγχωρήστε με, καταχρώ με την υπομονή σας. Είναι καιρός να τελειώσουμε. Ο μοναχισμός είναι η καλύτερη προετοιμασία για την αφομοίωση της Θείας Ζωής. Στο μοναχισμό η θεολογία γίνεται προσευχή και κατάσταση του πνεύματός μας. Αποφεύγεται τις μέρημνες της γης. Ο μοναχισμός είναι ορμή του πνεύματός μας προς το απόλυτο. Η κατάκτηση της γης της επαγγελίας απαιτεί κουράγιο. Ο σκοπός του μοναχισμού τον καθιστά επιστήμη ανώτερη από όλες τις άλλες επιστήμες. Η αυθεντική επιστήμη οδηγεί στην ταπείνωση. Πότε η θεολογία γίνεται κατάσταση του πνεύματός μας και περιεχόμενο της προσευχής μας. Η σύγχρονη επιστήμη δεν είναι τελείως αντιχριστιανική. Ο Θεός είναι πάντοτε θετικός. Λειτουργία και κοινωνία. Η ένταξη της μνήμης του Γέροντος Σιλουανού στο μηνολόγιο αποτελεί πια γεγονός. Για το λόγο αυτό μπορούμε τώρα στη λειτουργική μας ζωή να λέμε «Όσοι επάτερ Σιλουανέ, πρέσβευε το Θεό υπερ ημών». Γνωρίζετε πως ο μακάριος Γέροντας Σιλουανός υπήρξε για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ανθρώπων
Η αιτία της μοναχικής τους κλίσεως και του πόθου τους να γίνουν μοναχοί ή μοναχές. Ορίστε, αρχίζω να κοινοδοξώ. Ξέρετε γιατί? Ήμουν ήδη μοναχός σε μια εποχή που κανένας από σας, ούτε οι πιο ηλικιωμένοι, δεν είχε έρθει ακόμη στον κόσμο. Και τώρα που έβαλα στην πόρτα του δωματίου μου την επιγραφή «Waiting Room», αίθουσα αναμονής, εννοεί του θανάτου του, είμαι αληθινά γεμάτος ευγνωμοσύνη προς τον Κύριό μας, που μου δίνει ακόμη χρόνο, ώστε να μπορώ να μιλώ μαζί σας. Αυτό συχνά δεν μου είναι εύκολο. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε πριν από την αναχώρησή μου είναι να μην χάνουμε το χρόνο, αλλά να έλθουμε απευθείας στο ουσιώδες. Γιατί? Διότι, αν ο ζήλος μας δεν κατευθύνεται σταθερά προς το αιώνιο, ο μοναχισμός μας ίσως να κινδυνεύει. Το λέω αυτό με μεγάλη λύπη, διότι γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις μοναστηριών που ακόμη και στις ημέρες μας διασπάστηκαν. Οι χωρισμοί, οι διαιρέσεις δεν ωφελούν, παρά μόνο όταν μέσα στο μοναστήρι υπάρχει επάρκεια ζωής. Εμείς δεν βρισκόμαστε στη θέση αυτή. Οφείλουμε να διατηρούμε τώρα το ζήλο μας προς το ουσιώδες και να μην πέφτουμε σε γήινες μέρημνες που οδηγούν στη διαίρεση. Ίσως αρκεί να σας πω ότι όταν προκαλείται μια διαφωνία για κάποια πράγματα του κόσμου, οικονομικά ή για πρόβλημα του τυπικού κλπ, η πνευματική ζωή καταστρέφεται. Το πνεύμα μας οφείλει να κατευθύνεται, όσο το δυνατόν, με όλες τις δυνάμεις του προς τον Κύριο. Και στην περίπτωση αυτή, ο μοναχισμός καθίσταται πράγματι η καλύτερη προετοιμασία για να γίνουμε ικανοί να αφομοιώσουμε τη Θεία Ζωή και όχι τη γήινη. Λένε στα ελληνικά ότι δεν είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος της ζωής που σώζει. Το πάνε εξαρτάται από εμάς και όχι από κάποιον άλλον. Ας προσπαθούμε να κλείνουμε την πόρτα της καρδιάς μας στους γήινους λογισμούς για εφήμερους σκοπούς. Άρχισα λέγοντας ότι φέρω το μοναχικό ένδυμα πολύ περισσότερο χρόνο από τη διάρκεια της ζωής οποιοδήποτε από εσάς και πέρασα από όλα τα διακονήματα στο μοναστήρι, από την κουζίνα, από τον κήπο κλπ. 14 διακονήματα είχα όταν ήμουν στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Γι' αυτό το λόγο μπορώ να σας συμβουλεύω πώς να κάνετε οποιοδήποτε διακόνημα στο μοναστήρι, ώστε να μην χάσετε την άνωθεν έμπνευση, αλλά και την υπομονή σας στις δυσκολίες που συναντά ο καθένας στη θέση που βρίσκεται. Όπως σας έχω πει, ο ίδιος ο Σιλωανός αναφέρει ότι η δεύτερη επίσκεψη της Χάριτος, η οποία ήταν όμοια με την πρώτη, όταν του εμφανίστηκε ο Χριστός, το δόθηκε μέσα στην τράπεζα, ενώ διακονούσε τους μοναχούς που ο Χριστός αγαπούσε. Βλέπετε, διακονούσε πτωχούς μοναχούς και έλευε τέτοια χάρη. Και αυτό είναι το ουσιώδες. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει εργασία που να υποβιβάζει τον άνθρωπο παρά μόνο η αμαρτία. Δηλαδή μόνο όταν χάνουμε το ζήλο, όταν απομακρυνόμαστε από αυτή τη γραμμή που οδηγεί προς το Θεό. Διότι οτιδήποτε άλλο θα παρέλθει και εμείς ετοιμαζόμαστε για την αιώνια ζωή. Όλες οι επώδυνες διαιρέσεις που προσωπικά γνωρίζω δημιουργήθηκαν από την πάλη για κυριαρχία, για εξουσία και από τις διαφωνίες στην κατανόηση των γήινων πραγμάτων και όχι των επουράνιων. Πιστεύω ότι οφείλουμε να επωφεληθούμε από τις εμπειρίες των άλλων έτσι ώστε να εμποδίσουμε να μειωθεί η πνευματική μας ζωή, δηλαδή η έμπνευσή μας. Μοναχισμός χωρίς έμπνευση είναι μια ανιαρή, άχαρη ζωή, ενώ εμπνευσμένη από το πνεύμα είναι μια αποστολή που εκπλήσει τη σκέψη και υπερβαίνει αληθινά κάθε τι που μπορούμε να φανταστούμε. Να τι ήθελα να μάθετε με τον πλέον σοβαρό τρόπο πριν σας εγκαταλείψω. Παρόλο που με βλέπετε όπως είμαι, κακόμοιρος και φτωχός, μη μειώνετε το νόημα των λόγων μου. Σκέφτομαι την παρουσία μας ενώπιον της κρίσεως του Κυρίου και μπορώ να πω ότι υπό μία έννοια είμαι ήσυχος όσον αφορά το μοναστήρι μας, διότι ποτέ δεν δίδαξα ή κήρυξα κάτι που να είναι κατώτερο του αυθεντικού μοναχισμού. Με άλλα λόγια, ό,τι είπα ήταν για τον αληθινό μοναχισμό,
για αυτή την ορμή του πνεύματός μας προς το απόλυτο, προς το αιώνιο. Και από όσο μπορώ να κρίνω, και το αφήνω τώρα στη δική σας κρίση, ο Θεός μου έδωσε στιγμές κατά τις οποίες μπόρεσα να γνωρίσω το μέτρο του ανθρωπίνου είναι. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει πάνω στη γη τελειότερη γνώση της οδού από εκείνη την οποία λάβαμε με τη διδασκαλία του Γέροντα Σιλουανού. Είμαι έτοιμος να το ομολογήσω αυτό ενώπιον οποιοδήποτε στον κόσμο και θα ήθελα να το έχετε πάντοτε υπόψη σας. Γνωρίζετε από την Αγία Γραφή ότι η πρώτη προσέγγιση των Εβραίων στη γη της Επαγγελίας έγινε με ανθρώπους που σήμερα θα ονομάζαμε κατασκόπους και οι πληροφορίες που έδωσαν ήταν λανθασμένες. Μετά από αυτό, οι Ισραηλίτες παρέμειναν 40 χρόνια στην έρημο για να διορθώσουν την πράξη αυτών των κατασκόπων. Ποια ήταν η αμαρτία τους? Για να κατακτήσουν τη γη της Επαγγελίας έπρεπε να διασχίσουν τον Ιορδάνη και να ετοιμαστούν για πόλεμο. Αντί για αυτά, κυριεύτηκαν από φόβο, δίστασαν, έχασαν την πίστη τους και θέλησαν να αποφύγουν και το ένα και το άλλο. Εσείς μη φανείτε μικρόψυχοι, διότι θα συναντήσετε όλο και περισσότερες δυσκολίες όντας χριστιανοί στις ημέρες μας μέσα στον κόσμο αυτό. Ο Θεός και η Παναγία Παρθένος ας μου επιτρέψουν το λόγο που θα πω. Φυλάξτε αυτό που σας είπα και αν το κάνετε, το μοναστήρι μας θα είναι ένας τόπος για τη σωτηρία όλων όσοι βρίσκονται εδώ. Αν δεν το φυλάξετε, η διαίρεση θα είναι αναπόφευκτη. Και η διαίρεση αυτή θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα της διαφοράς των σκέψεων, της ελλείψεως εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως του ενός προς τον άλλον. Όπου κανείς περιφρονεί ή όπου θεωρεί τον εαυτό του πιο συνετό, όπως κάνω τώρα εγώ προς εσάς, αλλά η θέση μου είναι διαφορετική διότι τώρα εγώ φεύγω, τότε. Ποτέ δεν αναζήτησα εξουσία ή κάτι παρόμοιο. Ενώ είχα ακόμη ζωή, παρακάλεσα τον πατέρα Κύριλο, νυν ηγούμενό μας, να αναλάβει τον αγώνα για τη ζωή του μοναστηριού. Έτσι, ποτέ δεν πάλεψα για την εξουσία που καταπιέζει τους ανθρώπους. Φυλάξτε αυτό που λάβαμε από τον Γέροντα Σιλουανό, τον πατέρα μας, που είναι σήμερα στους ουρανούς. Ξέρετε τι μου συμβαίνει τώρα? Ακόμη και όταν ακούω κάτι που είναι πραγματικά ευχάριστο, δεν έχω τις φυσικές δυνάμεις να το εκφράσω με τον κατάλληλο τρόπο. Τώρα σας μιλώ, καταβάλλοντας μια προσπάθεια που ξεπερνά τις πραγματικές μου δυνάμεις. Θα ήθελα να χαράξετε στις καρδιές σας αυτό που σας είπα. Να είστε πολύ συνετοί στην πάλη σας ενάντια στους λογισμούς. Τις επόμενες ημέρες θα λάβει χώρα στο Βέλγιο ένα ορθόδοξο συνέδριο με θέμα «Η υπακοή και η πειθαρχία». Ενδιαφέρον θέμα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υπακοής και πειθαρχίας? Η πειθαρχία μπορεί να εμφανίζεται σαν κάτι ανώτερο από αυτό που εμείς έχουμε. Δύο αντιπρόσωποι από τη Μονή μας θα πάνε στο Βέλγιο να μιλήσουν για το θέμα αυτό και να εμπνεύσουν τους ανθρώπους. Και πιστεύω να καταφέρουν να δώσουν μια καλή μαρτυρία για το μοναχισμό. Μάθετε αυτή την επιστήμη και μη σκέφτεστε ότι φτάσατε ήδη στο τέλος αυτού του αγώνα. Αρχίστε κυρίως με έναν τρόπο πιο βαθύ, πιο σίγουρο, αφομοιώνοντας αυτή την ανώτερη από κάθε άλλη επιστήμη. Γιατί ανώτερη? Βλέπουμε, στις περισσότερες περιπτώσεις, ότι οι μοναχοί και οι μοναχές είναι μορφές ταπεινές, ανεπιτίδευτες υπάρξεις. Όσον αφορά όμως το σκοπό τους, ποια άλλη επιστήμη θέτει αυτό το σκοπό της αιώνιας συνύπαρξης με το δημιουργό του κόσμου? Εξαιτίας του σκοπού αυτού, έχουμε αληθινά το δικαίωμα να πούμε ότι είναι η πιο υπέροχη επιστήμη, η ανώτερη. Φανείτε λοιπόν ανταξιοίτης. Καταβάλλετε αυτή την προσπάθεια, διότι από σας εξαρτάται να την καταστρέψετε με πράξεις ας πούμε ψυχολογικές και από σας εξαρτάται επίσης να οικοδομήσετε αληθινά τη σωτηρία σας. Σε τι αναφέρομαι? Στην εφομοίωση της Θείας Ζωής, του ίδιου του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Χριστός έπρεπε να περάσει από την κένωση, από την υπακοή προς τον Πατέρα, τότε και εμείς οι άλλοι πρέπει επίσης να έχουμε την έμπνευση να διέλθουμε αληθινά από την κένωση και όχι να υπερισχύσουμε στους ανθρώπους με μια γνώση που είναι αποκοίημα της φαντασίας. Όταν πρόκειται για την αυθεντική επιστήμη, γίνεται κανείς αληθινά πιο ταπεινός.
Τα πλέον φημισμένα κέντρα πνευματικής καλλιέργειας στη χώρα αυτή που ζούμε είναι η Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ κλπ. Αλλά όταν τα επισκέπτεται κανείς, συναντά ως επιτοπλίστων ανθρώπους που διακατέχονται από μια αίσθηση υπεροχής, λόγω του ότι γνωρίζουν κάτι, απέκτησαν κάποιες θεωρητικές γνώσεις και αυτό συνοδεύεται με απαξιωτική στάση προς τους άλλους. Ο Θεός μας όμως είναι ταπεινός και είπε «Μάθετε απ' εμού, ότι πράωσιμη και ταπεινός στην καρδία». Ένυψε τα πόδια των φτωχών Αποστόλων. Έτσι διαμορφώνονται δύο πυραμίδες. Η μία όπως η Βοστόνη, το Κέιμπριτζ, η Οξφόρδη και άλλες παρόμοιες, και η άλλη η αντεστραμμένη πυραμίδα. Πάνω στη γη πρέπει να βιώσουμε αυτή την αντεστραμμένη πυραμίδα. Με τον τρόπο αυτό, όσοι είναι πιο δυνατοί πρέπει να βαστάζουν την αδυναμία των άλλων και εκείνοι που γνωρίζουν περισσότερα να μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους άλλους. Δεν μπορώ να σας μεταδώσω έμπνευση με τα λόγια μου, μιλώντας σε μια γλώσσα που δεν την κατέχω πλήρως. Ξέρω ότι πρέπει να σας δώσω αυτή τη δύναμη, διότι δεν είστε αντίθετοι με αυτό που είπα, όλοι όμως περιμένετε να λάβετε δυνάμεις από μένα. Αυτό μπορεί να γίνει αν είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε τα λόγια μου, αν δεν τα υποτιμάτε, αλλά τα δέχεστε με σοβαρότητα. Τότε θα εμπνευστείτε από αυτό που σας λέω. Με όλα αυτά, σας παρουσίασε μια γενική φιλοσοφία για τη μοναχική ζωή. Γνωρίζετε ότι η γνώση είναι αποτέλεσμα της επαναλήψεως. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι δεν είναι κακό να επαναλαμβάνουμε ένα πράγμα πολλές φορές μέχρι ότου αυτό αποβεί η κατάστασή μας. Μόλις τώρα άρχισα να γράφω ένα κεφάλαιο για το μικρό μου βιβλίο περί προσευχής. Ο τίτλος του κεφαλαίου είναι «Η θεολογία ως προσευχή και ως κατάσταση του πνεύματός μας». Τώρα είμαι πολύ γέρος. Μακάρι ο Θεός να με κρατήσει λίγο ακόμα στη ζωή, διότι πρέπει να συμπληρώσω αυτές τις λίγες σημειώσεις και να δείξω με παραδείγματα πώς η θεολογία γίνεται κατάσταση του πνεύματός μας. Όταν διαβάζουμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μήπως συναντούμε εκεί καμιά Οξφορδιανή πολυμάθεια ή κάτι παρόμοιο? Καθόλου. Ο Ευαγγελιστής ομιλεί ξεκινώντας από την κατάστασή του. Η θεολογία του ήταν η κατάστασή του. Το ίδιο συμβαίνει όταν ο Απόστολος Παύλος μιλά για τις αποκαλύψεις του, μιλάει για την κατάστασή του. Η θεολογία του είναι η δική του κατάσταση. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα πολυμάθειας. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Σεραφείμ, οι οποίοι έφτασαν στην κατάσταση της θεολογίας. Με άλλα λόγια, θεολογία είναι να ζούμε εν Θεό και να έχουμε το Θεό να ζει μέσα μας. Αυτή η θεολογία διδάσκεται στο μοναχισμό, όχι στα πανεπιστήμια ή στις ακαδημίες. Βοηθήστε με λοιπόν, βοηθήστε τον ηγούμενο και τους άλλους πατέρες να δημιουργήσουμε αυτό το σχολείο με την έννοια αυτή. Και μην καταφεύγετε σε άλλες σχολές. Μην παραμένετε πάντα νήπιοι. Αν διαβάσετε τον Γέροντα Σιλουανό, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο ίδιος εκφράζεται με αυτή την έννοια της θεολογίας που ήταν για αυτόν η μόνιμη κατάστασή του. Αυτοί που θέλουν να κατανοήσουν αυτή την ιδέα θα μπορούσαν να τη βρουν στο κεφάλαιο που μόλις πριν ανέφερα. Η θεολογία ως προσευχή και ως κατάσταση του πνεύματός μας. Ως προσευχή, ναι. Οι θεολογικές μας γνώσεις γίνονται το περιεχόμενο της προσευχής μας. Το πιο υπέροχο παράδειγμα προσευχής είναι η αναφορά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Εκεί όλα είναι ένα οικοδόμημα θεολογίας. Αλλά όλα επίσης είναι προσευχή. Θα ήθελα να εμφυτεύσω την ιδέα αυτή στις καρδιές σας και σε αυτή την περίπτωση θα δείτε ότι η έμπνευση θα παραμείνει σε εσάς ως την τελευταία σας αναπνοή. Ο μοναχισμός θα είναι για σας ένα δώρο υπέρτατο από τον Κύριο και όχι μια ανιαρή, άχαρη ζωή. Οι συναντήσεις μου μαζί σας έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Η καρδιά μου φλέγεται από την επιθυμία να είστε η αληθινή κληρονόμη αυτής της παραδόσεως, η αληθινή φορείς αυτής της δυνάμεως. Δεν θα ντρεπόμουν να πω αυτά τα λόγια ενώπιον της κρίσεως του Χριστού, διότι δεν σας είπα τίποτε που να σας οδηγεί να στρέφετε το κεφάλι σας προς τη γη, αλλά σας συμβουλεύω κυρίως αυτό που στρέφει τα πρόσωπά σας προς το Θεό. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο απέναντι στην υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια έρχεται,
όταν τα πρόσωπά μας είναι στραμμένα προς τη γη, προς τα γήινα πράγματα. Δεν υπάρχει γνώση πάνω στη γη που να έχει αιώνια αξία. Τι είναι η επιστήμη, ο Θεός αυτός του σύγχρονου κόσμου? Κάποιος μου είπε, όλα αλλάζουν κάθε χρόνο. Αγοράζει κανείς έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά μετά από λίγα χρόνια είναι ήδη ξεπερασμένος. Κάποτε μου ήρθε η σκέψη ότι δεν μπορεί κανείς πλέον να αγοράσει τίποτε. Κάποιος πρόσφατα μου ανέφερε ότι αγόρασε για 50.000 λίρες μια τυπογραφική μηχανή τελευταίου τύπου, αλλά είναι ήδη ξεπερασμένη. Στην επιστήμη όμως, που είναι το είδωλο του κόσμου αυτού, υπάρχει διαφορά αντιλήψεων. Δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς αντιχριστιανική. Είναι καθαρό πως η πρόνοια του Θεού μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιζήσουμε πάνω στη γη. Αν δεν υπήρχε αυτή η υπερηφάνεια, αν όλοι αυτοί που κατέχουν εξουσία χάρη στις γνώσεις τους. Ησυχαστική προσευχή, καταδίκη και ελπίδα. Η οργάνωση της πνευματικής ζωής είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, διότι η κατάσταση του πνεύματός μας εξαρτάται από πολλές διεργασίες και πάνω απ' όλα από το Πνεύμα του Θεού. Βιάζομαι να σας μιλήσω, γιατί οι μέρες μου, όπως βλέπετε, δεν θα μπορούσαν με κανένα τρόπο να παραταθούν πολύ. Έχω σκοπό να σας μιλήσω σήμερα για κάποιες πλευρές της πνευματικής ζωής, τις οποίες όλοι οι ενσυνείδητοι μοναχοί οφείλουν να γνωρίζουν πολύ καλά. Γιατί? Διότι αλλιώς δεν θα γνώριζαν πώς να πολεμήσουν εναντίον των λογισμών. Αν δεν έχουμε μια ξεκάθαρη ιδέα για ποιο πράγμα μιλούμε στην πνευματική ζωή, οι ημέρες περνούν, αφήνουμε τον εαυτό μας να κατατρίβεται με τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής, με αποτέλεσμα να ξεχνάμε το ουσιώδες. Και έτσι αρχίζει να μας καταβάλει η ακιδεία. Ίσως να διαβάσατε στο βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης» το κεφάλαιο για την πνευματική άσκηση, όπου γίνεται λόγος για την πάλη εναντίον των λογισμών. Θα διαβάσουμε σήμερα αυτά που αναφέρονται στην πάλη εναντίον της φαντασίας. Ελπίζω να βρείτε έπειτα τις δυνάμεις να διαβάσετε μόνοι σας για το θέμα αυτό στο βιβλίο μου για το Γέροντα. Και μην αποθαρρύνεστε πολύ γρήγορα, αλλά ξαναδιαβάστε την ίδια παράγραφο, διαβάστε την ξανά πολλές φορές, ώσπου να εισχωρήσει στο εσωτερικό βάθος της συνειδήσεώς σας. Βλέπετε πως μιλώ με δυσκολία. Γι' αυτό και θα ήθελα να ακούσετε με προσοχή το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης». Είναι το κεφάλαιο για τα είδη της φαντασίας και τον ασκητικό αγώνα εναντίον της. Γράφει ο Γέροντας, «Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου, αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίου. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό. Η ικανότητα της φαντασίας εκδηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Ο ασκητής παλεύει πριν απ' όλα με το είδος εκείνο της φαντασίας, η οποία συνδέεται με την ενέργεια των χονδρών σαρκικών παθών. Γνωρίζει ότι κάθε πάθος έχει τη μορφή του, επειδή ανήκει στη σφαίρα του κτιστού κόσμου, η οποία αναπόφευκτα υπάρχει στη μια ή την άλλη μορφή και παρέχει τη μια ή την άλλη εικόνα. Υπό κανονικές συνθήκες, η ενέργεια της εμπαθούς επιθυμίας τότε μόνο αποκτά δύναμη στον άνθρωπο όταν η εμπαθής εικόνα γίνεται εσωτερικά δεκτή
και προσελκύει το νου με το μέρος της. Αν ο νους απορρίψει την προτινόμενη σε αυτόν μορφή του πάθους, αυτή δεν μπορεί να εξελιχθεί και σβήνει. Όταν, για παράδειγμα, έρχεται σαρκική επιθυμία, έστω και φυσιολογική, ο ασκητής προφυλάσσει το νου του από την εικόνα του πάθους που έρχεται απ' έξω. Μιλώντας εδώ για νου, έχουμε υπόψη όχι το λογικό, τη λογική σκέψη, αλλά αυτό που θα ορίζαμε ίσως καλύτερα ως προσοχή. Αν ο νους δεν δεχθεί αυτή την εικόνα, το πάθος δεν μπορεί να αναπτύξει την ενέργειά του. Μια τέτοια τήρηση του νου από την εικόνα του πάθους δίνει στον άνθρωπο την πραγματική δυνατότητα, αποδεδειγμένη από χιλιετία ασκητική πείρα, να φυλάξει πλήρως σε όλη τη ζωή τη σόφρονα εγκράτεια, ακόμη και όταν το σώμα είναι ισχυρό, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα του γέροντα. Αντίθετα, αν ο νους του ανθρώπου δέχεται με ειδονή την εμπαθή εικόνα, η ενέργειά της υποβάλλει σε τυραννικό βιασμό ακόμη και το ανίκανο, ασθενικό και εξαντλημένο σώμα. Για πολλά χρόνια δεν τολμούσα να σας μιλήσω για ένα τέτοιο θέμα, πολύ δύσκολο και εξόχως πνευματικό και βαθύ. Κατά την άσκηση της προσευχής αυτής, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός που προσεύχεται κάθεται και προφέρει την ευχή μυστικά μέσα στο χώρο της καρδιάς. Στην αρχή πρέπει να συνδέει την ευχή με την αναπνοή. Όταν εισπνέει λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού». Έπειτα εκπνέοντας λέει «Ελέησόν με τον αμαρτωλό». Επικεντρώνει όλη του την προσοχή στο όνομα του Χριστού και στα λόγια «Ελέησόν με τον αμαρτωλό» χωρίς να δέχεται καμία σκέψη. Δεν γνωρίζω πόσο καθένας από εσάς έμαθε γι' αυτό τον τρόπο της προσευχής, αλλά τον περιγράφω στο βιβλίο μου για τον Γέροντα Σιλουανό. Όταν βρισκόμαστε σε τέτοια στάση και ενώνουμε την προσευχή με την αναπνοή λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού», όχι εκφώνος αλλά μυστικά. Έπειτα «Ελέησόν με». Καταρχάς αυτή η πράξη, που στην ουσία της είναι τόσο απλή, δεν δίδεται εύκολα στους αρχαρίους και πρέπει να αγωνιστεί κανείς για να αποκτήσει την ηρεμία και την ειρήνη που απαιτείται. Σιγά σιγά όμως αποκτά τη συνήθεια να φυλάται την προσοχή του σταθερά στην καρδιά. Στρέφει το εσωτερικό βλέμμα προσεκτικά προς το ανώτερο μέρος της καρδιάς, όχι προς τα κάτω. Με αυτό τον τρόπο συνηθίζει κάποιος την ευχή. Ο τελικός σκοπός είναι να ενωθεί ο νους με την καρδιά. Και αυτή η ένωση συντελείται στον κατεξοχήν τόπο της προσευχής, την καρδιά. Θα έπρεπε να μιλούμε πιο συχνά για το θέμα αυτό, διότι τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Δεν μπορώ να υπολογίσω την εμπειρία του καθενός σας. Μια από τις εξωτερικές πλευρές της ασκητικής ζωής συνίσταται στο ότι στα μοναστήρια αυτοί που αρχίζουν τη μοναχική ζωή πρέπει να έχουν πολλά διακονήματα και εργασίες για να συνηθίσουν να ζουν ημέρα και νύχτα μόνοι τους. Κουρασμένος από όλη την ημέρα ο νους, παρότι διασκορπισμένος από τα πολλά πάθη, μπορεί εν τούτης να βρει την καρδιά, διότι και αυτή είναι το ίδιο κουρασμένη. Προσπαθήστε να λέτε την ευχή του Ιησού στο κελί σας. Μερικές φορές μπορείτε επίσης να τη λέτε κατά τη διάρκεια των ακολουθιών στην Εκκλησία. Θα δείτε πως μόλις κάποιος αρχίζει να προφέρει το όνομα του Χριστού, ένα πλήθος λογισμών επιτίθεται. Συνήθως αυτές οι επιθέσεις αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του είναι μας. Κατά την ώρα της προσευχής, αγωνιζόμαστε ενάντια σε όλες τις εικόνες, όλα τα πάθη και τις μέριμνες, για να προφέρουμε το όνομα του Χριστού με καθαρό νου. Να με βοηθήσει ο Θεός να εννοήσω, αν αυτό που σας είπα είναι αρκετό. Πάντως, προσπαθήστε να προσεύχεστε έτσι στο κελί σας για 10 ή 15 λεπτά. Δεν είναι άσχημο αν το κάνετε αυτό λίγα λεπτά πριν αρχίσετε την ημέρα σας με την ακολουθία στο ναό. Έτσι, πριν έρθετε στην εκκλησία, προσευχηθείτε στο κελί σας. Αυτό εξαρτάται από τη δύναμη του καθενός. Μερικοί μπορούν να ξυπνούν πολύ νωρίς,
για να προσεύχονται μία ώρα πριν από την ακολουθία. Άλλοι έχουν δύναμη για μισή ώρα. Άλλοι για ένα τέταρτο της ώρας ή δέκα λεπτά. Αλλά πρέπει να το κάνετε. Έτσι η καρδιά σας και ο νου σας συνηθίζουν να ζουν πάντα και παντού με την προσευχή. Και όταν θα προφέρετε την ευχή, θα εμποδίζετε κάθε άλλη σκέψη να σας επιτεθεί. Συνεπώς, αυτοί που αρχίζουν τη μοναχική ζωή οφείλουν να αγωνίζονται ενάντια στις απαιτήσεις του σώματος. Αυτή η κούραση από την εργασία, από τα διακονήματα, είναι απαραίτητη για τους αρχαρίους. Επειτά βεβαίως επιθυμούμε να έχουμε περισσότερο καιρό για την προσευχή αυτή, να είμαστε μόνοι ενώπιον του Θεού. Είναι παράξενο που σας περιγράφω τόσο άσχημα την κατάσταση αυτή. Αλλά ας πούμε ότι για την ώρα είναι αρκετά αυτά που αναφέραμε. Τώρα ας συνεχίσουμε. Ας πάρουμε άλλο πάθος. Λόγου χάρη το μίσος. Και αυτό έχει επίσης την εικόνα του. Και αν ο νους προφυλάγεται από το συνδυασμό με αυτήν, το πάθος δεν μπορεί να εξελιχθεί. Σε περίπτωση όμως που θα ενωθεί μαζί της, τότε το πάθος ανάλογα με το μέτρο αυτής της ενώσεως θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη δύναμη και μπορεί να φτάσει ως το βαθμό της κατοχής. Αν κάποιος δεχτεί επίθεση λόγω ελλείψεως συμπαθίας προς κάποιον, η καλύτερη μέθοδος είναι να μην σκέφτεται γι' αυτό, αλλά να προσεύχεται. Έτσι, ούτε η εικόνα του άλλου προσώπου, ούτε ο τρόπος εκδίκησης, ούτε η αιτία αυτής της αντιπάθειας θα βρίσκονται μπροστά του. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να μην δεχόμαστε την εικόνα του πάθους αυτού, μπορούμε να υπερβούμε το πάθος του μίσους. Το άλλο είδος φαντασίας με το οποίο παλεύει ο ασκητής ονομάζεται συνήθως ονειροπόληση ρεμβασμός. Ο άνθρωπος βγαίνει από την αντικειμενική κατάσταση των πραγμάτων στον κόσμο και ζει στη σφαίρα της φαντασίας. Επειδή όμως η φαντασία είναι ανίσχυρη να δημιουργήσει κάτι εκ του μη όντως, τα απότοκά της θα έχουν οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του γύρω κόσμου. Με άλλα λόγια, θα υπάρχουν σε αυτά αναπόφευκτα, όπως συμβαίνει και στα όνειρα, στοιχεία του πραγματικού κόσμου και γι' αυτό το λόγο όχι τελείως απρόσιτα. Για παράδειγμα, ένας φτωχός φαντάζεται τον εαυτό του βασιλιά ή προφήτη ή μεγάλο επιστήμονα. Πράγματι, η ιστορία γνωρίζει περιπτώσεις φτωχών ανθρώπων από τα κατώτερα στρώματα της κοινωνικής ιεραρχίας που έγιναν αυτοκράτορες κτλ, αλλά κάτι τέτοιο συνήθως δεν συμβαίνει σε αυτούς που ονειροπολούν. Ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης κατάλαβε τι εννοούμε όταν μιλούμε για ονειροπόληση και για να μην μακρηγορούμε περνάμε σε άλλο είδος εκδηλώσεως της δυνάμεως της φαντασίας. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ικανότητα της μνήμης και της παραστάσεως και έτσι μπορεί να σκέφτεται για να βρει τη λύση κάποιου προβλήματος λόγω χάρη τεχνικού. Τότε ο νους του αναζητεί με την νόηση τη δυνατότητα έμπρακτης πραγματοποιήσεως αυτής ή της άλλης ιδέας. Το είδος αυτό της εργασίας του νου, που συνοδεύεται από τη φαντασία, έχει μέγιστη σημασία για τον πολιτισμό και είναι απαραίτητο στοιχείο στη δομή της ζωής. Ο ασκητής όμως, που μεριμνά για την καθαρά προσευχή, προσπαθεί με την ακτιμοσύνη να περιορίσει τον εαυτό του από κάθε τι, για να μην τον εμποδίσει αυτό το είδος της φαντασίας, να δίνει στο Θεό την πρώτη του σκέψη και την πρώτη του δύναμη, δηλαδή να συγκεντρώνεται πλήρως στο Θεό. Πρέπει να πούμε ότι η ζωή μας, που δεν είναι μια ζωή όπως των ασκητών της ερήμου, απαιτεί κάποτε κάποια διανοητική ενέργεια αυτού του είδους. Πρέπει να επιλύσουμε πολλά πρακτικά προβλήματα και κατά την εργασία κανείς σκέπτεται. Κατά τη στιγμή όμως της προσευχής, είναι καλύτερα να παλεύουμε ενάντια σε αυτή τη διανοητική ενέργεια και να την σταματούμε, διότι ακριβώς όταν προσευχόμαστε, δεχόμαστε επίθεση από φαντασίες τεχνικού είδους. Πώς να κάνουμε το τάδε πράγμα ή το άλλο. Στην εικονογραφία, στη συντήρηση των κτηρίων, στην οργάνωση της ζωής,
στην κάθε είδους καθημερινή εργασία μας πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό ή το άλλο πράγμα. Αυτό αφορά επίσης και τον ηγούμενο και τους αδελφούς ή τις αδελφές, τον καθένα ανάλογα με την εργασία του. Υπάρχει ακόμα η φαντασία που αφορά την εργασία των θεολόγων και των μορφωμένων και θα ήταν καλό να έχετε μια ιδέα. Διαβάστε για παράδειγμα. Τέλος, ένα ακόμη είδος φαντασίας για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε είναι οι απόπειρες του λογικού να διεισδύσει στα μυστήρια του είναι και να συλλάβει τον θείο κόσμο. Αυτές οι απόπειρες συνοδεύονται αναπόφευκτα από τη φαντασία που πολλοί τείνουν να αποκαλέσουν με το υψηλό όνομα της θεολογικής δημιουργίας. Ο αθλητής της νοεράς ησυχίας και της καθαράς προσευχής παλεύει μέσα του αποφασιστικά εναντίον αυτού του είδους δημιουργίας που μπορεί να είναι διαδικασία αντίθετη προς την τάξη του αυθεντικού είναι, δηλαδή μπορεί να δημιουργεί ο άνθρωπος το Θεό κατά τη δική του εικόνα και ομοίωση. Πρόκειται για μια αρρώστια των περισσότερων θεολόγων στον κόσμο. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας τη στιγμή αυτή. Ίσως αυτά που είπαμε να προκαλέσουν πολλές απορίες και αντιρρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε διασαφηνίσεις, ελπίζοντας πως όπου υπάρχει η διάθεση, θα γίνουμε αντιληπτοί όπως πρέπει. Αρκούν αυτά για σήμερα. Πριν πεθάνω, σας παρακαλώ να μην τα ξεχάσετε αυτά, γιατί αλλιώς πάντα θα σας λείπει η θεωρητική γνώση της άσκησης και αυτό θα οδηγεί στο να θεωρείτε αδύνατη την πάλη κατά των λογισμών. Για να νικήσετε τα πάθη πρέπει να περάσετε από όλα αυτά. Πιθανό να μείνω μαζί σας ακόμη μερικές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Δεν αποκλείεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πριν σας αφήσω, παρακαλώ να θυμάστε αυτό για το οποίο μιλούμε τώρα. Δεν θέλω να φύγω αφήνοντάς σας σε άγνοια όσον αφορά την πλευρά αυτή της ασκητικής ζωής. Βεβαίως πρόκειται για μια επιστήμη πολύ προχωρημένη, πολύ υψηλή και δεν υπάρχουν πολλοί που την ασκούν. Αυτό το κάνουν κυρίως οι μοναχοί. Εν τούτης, η απουσία της αγωγής αυτής επιφέρει ζημία στις γνώσεις της ακαδημαϊκής θεολογίας. Θα έπρεπε και οι θεολόγοι να καλλιεργούν την τέχνη της πάλης αυτής εναντίον της φαντασίας. Το πνεύμα που συνηθίζει να φαντάζεται μπορεί να γίνει τελείως ακατάλληλο για την αληθινή θεολογία. Στην περίπτωση αυτή ο νους ενεργεί με ένα φυσικό τρόπο, όπως μέσα στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Στη θέση της θεολογίας βάζουν στην πραγματικότητα τη φιλοσοφία, μια επιστήμη εντελώς ανθρώπινη. Θα μπορούσαμε τώρα να έλθουμε σε ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε και άλλοτε. Πώς θα καταλάβουμε καλύτερα την αντίδραση του Αγίου Σεραφείμ, στον οποίο είπαν «Είστε διορατικός». Πώς γνωρίζετε τα πράγματα που ακόμη δεν έγιναν και που μόλις τα αναφέρετε γίνονται? Και ο Άγιος Σεραφείμ απάντησε «Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτε. Προσεύχομαι και λέω τον πρώτο λόγο που μου έρχεται από την προσευχή. Ο Θεός είναι που γνωρίζει το μέλλον». Μπορείτε να διαβάσετε στα γραπτά του Γέροντα ότι δεν πρέπει να μιλάτε έχοντας εμπιστοσύνη στο νου σας, αλλά ότι πρέπει πάντα να ζητάτε λόγο με την προσευχή, έτσι ώστε ο λόγος να είναι στα αλήθεια σωστός και ενώπιον του Θεού και ενώπιον του προσώπου στο οποίο μιλάτε. Στην αρχή της εγκαταστάσεώς μας στην Αγγλία, προσκλήθηκα σε μια μοναστική αγγλικανική αδελφότητα από έναν πολύ γνωστό αγγλικανό ιερέα. Παρούσης της ηγουμένης της μονής μου είπε «Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσείς οι Ορθόδοξοι λέτε ότι πρέπει να προσευχόμαστε με το νου μέσα στην καρδιά. Εγώ προσεύχομαι με το μυαλό μου, με το νου μου». Τότε του απάντησα «Κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να προσεύχεται χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς. Για μένα τα δύο αυτά πράγματα είναι πάντοτε ενωμένα κατά έναν τρόπο αδιάσπαστο». Ο ιερέας αυτός ήταν ένα πρόσωπο από τα πιο αξιόλογα στην Αγγλικανική Εκκλησία και μέχρι σήμερα διατηρούν την καλύτερη ανάμνηση για αυτόν, πράγμα που σίγουρα θα συνεχιστεί. Να όμως που δεν γνώριζε πώς να προσεύχεται με την καρδιά.